Στην πρώτη με επίκαιρη με αριθμό 1341, 31/8/2024, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ιωαννίνων της κοινοβουλευτικής ομάδας ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Ιωάννη Τζίμαρη, προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη για τις χρεώσεις ιδιωτικών υγειονομικών φορέων και το ρόλο του ΕΟΠΗ ως οργανισμού κοινωνικής ασφάλειας. Παρακαλώ, κ. Τζίμαρη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Με το από 9 Ιουλίου 2024 πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη και το από 27 Αυγούστου σχετικό δελτίο τύπου της ανεξάρτητης αρχής, γίναμε κοινωνοί πληροφοριών που πλήττουν την αξιοπιστία του συστήματος υγείας. Στο σχετικό πόρισμα αναφέρεται ότι οι πολίτες που προσέφυγαν κατήγγειλαν ότι οι ΕΟΠΗ δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματά τους για ενημέρωση και έλεγχο σχετικά με την κοστολόγηση νοσηλιών τους σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές. Καθώς επίσης και ότι ο οργανισμός αρνήθηκε να προβεί σε καταλογισμό σε βάρος των παρόχων ποσών που ο ίδιος ο ΕΟΠΗ έχει διαπιστώσει ότι χρεώθηκαν καταχρηστικά ή απαιτήθηκαν παρανόμως από τους ασφαλισμένους. Στις διαπιστώσεις του πορίσματος περιλαμβάνονται διάφορα στοιχεία διαφάνειας αλλά και κακοδιαχείρισης σε βάρος των ασθενών, όπως παραδείγματος χάρη ασαφής, ελλιπής και κατάλληλη ενημέρωση των νοσηλευόμενων από τον ΕΟΠΗ, μη νόμιμες αναβαθμίσεις θέσεων κατά την νοσηλεία σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΗ ιδιωτικές κλινικές. Δεδομένου ότι ένα κράτος δικαίου οφείλει να εξασφαλίζει μεταξύ των άλλων τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στους πολίτες, ερωτάστε κύριε Υπουργέ, πρώτον, εάν προτίθεται η ΕΟΠΗ να προχωρήσει σε εξέταση όλων των ετοιμάτων παύλα καταγγελιών των ασφαλισμένων για υπεχρέωση νοσηλιών με συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, αν θα εκδώσει τις εκθέσεις ελέγχου και αν για τις ήδη ολοκληρωμένες εκθέσεις θα καταλογίσει τα ποσά στις κλινικές που δεν έχουν ανταποκριθεί και δεν έχουν επιστρέψει τα αχρεωστήτως κατά βυθέν ποσό. Και δεύτερον, πώς προτίθεστε να εξορθολογήσετε την διοικητική και ελεκτική διαδικασία για την διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας κατά τη διάρκεια των ελέγχων, γιατί το ζητούμενο και γνωρίζουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα είναι η πάταξη της ατιμορρησίας και της ανεξέλεγκτης δράσης των κλινικών αυτών, καθώς και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος δικαίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τζίμαρη. Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Συνάλφο. Για το θέμα αυτό, όπως ξέρετε, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει και αίτημα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε ακριβώς το καθεστώς με το οποίο οι ασθενείς προσέχονται στις ιδιωτικές κλινικές. Έχω ζητήσει από τη Βουλή την Πέμπτη να κάνουμε αυτή τη συνεδρίαση. Και έχω ζητήσει από τη Βουλή, πλην της διοικήτριας του ΕΟΠΗ που θα είναι παρούσα, να προσκληθεί και ο συνήγορος του πολίτου. Ακριβώς διότι για μένα η συζήτηση που θα έχει διαφάνεια και ειλικρίνεια είναι το ζητούμενο που μπορούμε και βάλουμε σιγά σιγά σε μία τάξη αυτή τη χώρα σε όλα τα επίπεδα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Υγείας. Τώρα, ως προς τα επιλαμβανόμενα, θέλω να γίνω απολύτως σαφής. Έχω δώσει εντολή, έχω εκδώσει σε ΦΕΚ την Επιτροπή Διαπραγμάτευση προ περίπου 3 εβδομάδων, όπου έχει ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση με τις ιδιωτικές κλινικές για την υπογραφή της νέας συμβάσεως, καθώς λίγη παρούσα, μεταξύ του ΕΟΠΗ και των ιδιωτικών κλινικών και του νέου ΕΚΠΗ. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Εγώ δεν θέλω να κινητροδοτώ την παρουσία των συμπολιτών μου σε ιδιωτικές κλινικές για υπηρεσίες που παρέχει το ΕΣΥ. Μ' αρέσει καθόλου το κινητροδοτώ αυτό. Εγώ ισχυρίζομαι ότι το ΕΣΥ είναι λειτουργικό και μπορεί να παρέχει απολύτως δωρεάν στους συμπολίτες μου εξαιρετικά υψηλές υπηρεσίες υγείας. Θεωρώ το υπάρχον πλαίσιο υπερβολικά γαλαντόμο υπέρ των ιδιωτικών κλινικών, καθώς τον στέλνει εύκολα ασθενείς
προσδιοτικές κλινικές. Ως συνέπεια δε αυτού, έχει αυξηθεί και πάρα πολύ ο αριθμός των ασθενών που επιλέγουν ιδιωτικές κλινικές και πολύ το ποσό που δίνουμε προ-κλουμπάκ. Το σχετικό κονδύλι δηλαδή, που δαπανάω εγώ για αυτόν τον λόγο. Εγώ είμαι περισσότερο υπέρ του ΕΣΥ από εσάς. Δηλαδή, αν δεχθώ ότι θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προστατευτικοί στο πώς θα μπορεί κάποιος να πηγαίνει στην ιδιωτική κλινική, είναι σαν να του λέω πήγαινε στην ιδιωτική κλινική. Ενώ εγώ θέλω να του λέω πήγαινε στο ΕΣΥ που σου έχω δωρεάν και το έχεις πληρώσει από τους φόρους σου, από τις ασφαλιστικές φορές και εξακολουθείς να το πληρώνεις. Και αυτή είναι η πολιτική κατεύθυνση που θέλω να δώσω στον ΕΟΠΗ. Για μας το Υπουργείο Υγείας πρώτα είναι το ΕΣΥ και μετά είναι όλα τα άλλα. Και νομίζω καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Και αυτή θα είναι και η πολιτική κατεύθυνση της νέας συμβάσεως. Αν θέλει κάποιος συμπολίτης να πηγαίνει στις ιδιωτικές κλινικές για πράγματα που το ΕΣΥ παρέχει, αυτή είναι μια ελεύθερη επιλογή του. Την ελευθερία των ανθρώπων τη σέβομαι. Αλλά εκεί ο καθένας κάνει και τις επιλογές του. Εκεί η συμμετοχή του, η οποία θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Τώρα, ως προς τα συγκεκριμένα, να απαντήσω στα τερολογία μου, βλέπω έχω φτάσει τον χρόνο. Και μην το ξεπεράσω. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε Τζίμαρη, έχει το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να γνωρίζετε ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε τόσο το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του μεγάλου ΕΣΥ, όσο και το δεύτερο βήμα με την είδηση του ΕΟΠΗ. Εμείς φανταζόμαστε τον ΕΟΠΗ όχι σαν ένα ταμείο που μοιράζει χρήματα αφιδώς, χωρίς έλεγχο και χωρίς μέθοδο και καλώνες, ούτε ως ένα ταμείο εκαθάρισης δαπανών. Εμείς τον θέλουμε στρατηγικό παίχτη, ο οποίος μέσω από αξιολόγησης και θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε επιτέλους αυτές τις δομές, να κρίνει τόσο την ποιότητα των υπηρεσιών όσο και την τιμολογική πολιτική. Όσον αφορά, χαίρομαι που αποδεχτήκατε το αίτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας για μια διεξοδική συζήτηση, γιατί τα θέματα που τίθενται είναι πάρα πολλά και δεν αφορούν μόνο την εκαθάριση δαπανών. Εμείς θεωρούμε ότι επειδή ο ΕΟΠΗ είναι στρατηγικός παίχτης και παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο τόσο στα οικονομικά του συστήματος υγείας, αλλά και στην ποιότητα και εν τέλει στην έκβαση της υγείας του πληθυσμού, θα πρέπει να τεθούν πολλά ζητήματα και θα συζητήσουμε στην Επιτροπή. Εντάχει, η δικιά σας κυβέρνηση ήταν η οποία με τα πρώτα νομοθετήματα πήρε τους εξειδικευμένους υπαλλήλους του ΣΕΙΠ, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και τους ενέταξε στην αρχή διαφάνειας και θα θέλαμε να ξέρουμε πόσα πορίσματα υπάρχουν από την αντίστοιχη υπηρεσία για, για τέτοια ζητήματα. Το ερώτημα είναι γιατί καταργήθηκε η νομική υπηρεσία του ΕΟΠΗ με αποτέλεσμα να έχουμε καταγγελίες ότι πολλές από τις ενστάσεις των ειδικών κλινικών γίνονται αποδεκτές και μάλιστα ανέτια, και θέλαμε μια πληροφόρηση σε αυτό, χωρίς φυσικά να υπάρχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, για να δούμε αν όντως οι καταγγελίες αυτές είναι ανέτιες. Και φυσικά πώς θα δούμε τώρα, προφανώς στην Επιτροπή, πώς θα αλλάξει το νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες παραβάσεις από τους ιδιώτες όσον αφορά τις χρεώσεις. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Τζεμάρη. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Καταρχάς, πράγματι, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου στην αρχή, αλλά στη συνέχεια η συγκυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, στην οποία συμμετείχα και εγώ, με Υπουργό Υγείας τότε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, δημιούργησε τον ΕΟΠΗ. Και αναφέρομαι στον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, διότι από ό,τι γνωρίζω έχουν χωρίσει οι πολιτικοί σας δρόμοι το τελευταίο διάστημα. Άρα αφού μιλάτε για το ότι Πασόκα έκανε τον ΕΟΠΗ κάτι σημαντικό, τίμιο είναι να αναφέρετε και ποιος υπουργός από το Πασόκ έκανε τον ΕΟΠΗ. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος τον έκανε. Όχι, δεν κάνουν μόνο τις κυβέρνησεις πολιτικές, κάποιοι υπουργοί τις εφαρμόζουν. Ο άνθρωπος που δούλεψε λοιπόν και ίδρυσε τον ΕΟΠΗ ήταν ο Υπουργός Υγείας, αρχικά του Γιώργου Παπανδρέου, σωστά το είπατε, αλλά στη συνέχεια του Λουκά Παπαδήμου, Ανδρέας Λοβέρδος.
Η δημιουργία του ΟΠΗ υποστήριξε διακομματικά και από την Νέα Δημοκρατία και από τον τότε Λαϊκό Ορθόδοξο Ιερμό. Εγώ τον έχω ψηφίσει ως βουλευτής του λαού. Και πρέπει να σας πω ότι είχα και την τύχη, ως υπουργός της κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου, πάλι μια συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ εκεί, να ιδρύσω στην ουσία του για τον ΟΠΗ. Και τον παρέλαβα ένα μικρό πράγμα, τον παρέλαβα ένα λειτουργικό οργανισμό. Γιατί δεν πρόλαβα ο Ανδρέας Λοβέρδος, λίγο μετά έγιναν οι εκλογές. Άρα λοιπόν, ο ΟΠΗ είναι στην πραγματικότητα κοινό μας δημιούργημα. Αρχικά του ΠΑΣΟΚ, κατά τον τρόπο που σας είπα, συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κατά τον τρόπο που σας λέω, και σήμερα έχουμε φτάσει εδώ που είμαστε. Κάθε σοβαρός άνθρωπος στη χώρα υποστήριξε την ίδρυση του ΟΠΗ, πλην φυσικά της αριστεράς που τα καταψήφισε όλα αυτά τότε και φώναζε στα κανάλια και στη Βουλή και έλεγε δεν πρέπει να γίνει ΟΠΗ, για να το συνεχίσει φυσικά μετά όταν κυβέρνησε και ήταν μια πολύ σπουδαία και μεγάλη μεταρρύθμιση όπως όλα όσα έκανε αριστερά. Όλα τα καταψήφισε τότε στην αντιπολίτευση και όταν συνέχισε μετά ως κυβέρνηση δεν ήταν αυτονόητα. Αλλά αυτό είναι ο μήλος του λαϊκισμού. Και αναφέραμε στο μήλο του λαϊκισμού για να έρθω στη σημερινή μας συζήτηση. Καταρχάς, ως προς τη διαφάνεια, να σας δώσω τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα έτη 2020-2023, αφού δηλαδή έχει γίνει μετακίνηση από τον ΣΕΙΠ στην αρχή διαφάνειας, έγιναν 29.566 καταγγελίες στον ΕΟΠΗ για διάφορες αντιδικίες με τον ιδιωτικό τομέα και έχουν καθαριστεί και διεκπαιδευτεί 20.666. Δεν είναι άσχημο σκορ, είναι καλό σκορ γιατί είναι δύσκολες υποθέσεις περισσότερες. Να πω για τους συμπολίτες μου ότι μπορεί να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ σε καθημερινή βάση αλλά και με διαπροσωπική εξυπηρέτηση μέσα από τον φάκελο ασφάλισης υγείας, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία τελευταία τριετία, μπορεί να ενημερώνονται για όλα τα δικαιώματά τους με κάθε ιδιωτικό πάροχο στον οποίο συμβάλλονται για τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν, καθώς ως ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ απολαμβάνουν όλων των προνομίων που ο ΕΟΠΗ τους εξασφαλίζει. Και βεβαίως, όσο αφορά τις συγκεκριμένες καταγγελίες για τις ιδιωτικές κλινικές, έχουμε απαντήσει πάντα στο συνήγορο του πολίτη και πολύ εμπεριστατωμένα, αυτά θα κατευθούν και στην αρμόδια συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής και έχουν γίνει, μας είπα, αρκετές χιλιάδες εκαθαρίσεις και γίνονται και με δειγματοληψία. Λέει με τυχαία δειγματοληψία, έλεγχος νομιμότητας από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΗ βάσει του ICD-10. Άρα λοιπόν, για αυτά που αναφέρεται το πόρμα του συνηγόρου του πολίτη, ο ΕΟΠΗ δρά, αν και ενημερώνω εκ νέου το σώμα, ότι η πολιτική μου βούληση είναι ο νέος ΕΚΠΗ και η νέα σύμβαση να κινητροδοτεί πολύ περισσότερο την επιλογή του ΕΣΥ και λιγότερο την επιλογή των ιδιωτικών κλινικών. Το ξεκαθαρίζω γιατί θέλω να είναι σαφής ποια είναι η πολιτική μου βούληση. Εμένα έτσι μπορεί να με κατηγορείτε το πρωί με το βράδυ ότι είμαι ο υπουργός που θέλει να γκρεμίσει το ΕΣΥ και να τα δώσει όλους τους ιδιώτες. Εσείς θα λέτε αυτά και εγώ κάθε μέρα θα σας διαψεύδω. Επί θητείας μου έγινε λοιπόν το αφορολόγητο της αμοιβής των εφημεριών που ζητούσαν οι γιατροί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από διαδοχικές κυβερνήσεις. Επί θητείας μου εξαπλασιάζεται το επίδομα για τις άγονες περιοχές που ζητάγαν οι γιατροί και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καμιά 20ετία και δεν πρόλαβε καμία άλλη κυβέρνηση. Επί θητείας μου γίνονται οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να γίνει πιο ελκυστική η θέση του γιατρού του ΕΣΥ, γιατί παρά τα όσα λέτε, εγώ είμαι πρωτίστως με το ΕΣΥ και όχι με τις ιδιωτικές κλινικές. Ευχαριστώ πολύ.